Ευχαριστώ σας πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρέσβη, αρχιμιδιώτητα είστε εδώ. Η δική μου συμμετοχή στη σημερινή μας κουβέντα είναι η συμμετοχή ενός άλλου δρόντα στην τρέχουσα κατάσταση της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα περίεργο. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή, ένα όργανο συμβουλευτικό της πολιτείας. Με άλλα λόγια, δεν είναι ούτε κομμάτι της διοίκησης, άρα δεν είναι κράτος με τη στενή του μορφή, ούτε όμως και ΜΚΟ, και άρα δεν έχει υποχρεωτικά έναν λόγο καταγγελτικό. Υποχρεωτικά. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Αυτό το κάτι ενδιάμεσο είναι, αναγνωρίζεται και σε όλες τις διεθνείς διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό το λόγο, στις διαδικασίες για τις οποίες έγινε ήδη λόγος, στην διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής του Συμφώνου για τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα, στην Επιτροπή κατά των Φυλετικών Διακρίσεων, της ΕΡΔ, και στο UPR, στο Universal Periodic Review, τη συνολική απεικόνηση της πραγματικότητας ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχει μια ειδική θέση για τις Εθνικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και φυσικά και για την Ελληνική Εθνική Αρχή. Η ειδική αυτή θέση είναι χωριστή από την εξέταση της χώρας. Καλείται λοιπόν ο εκπρόσωπος, η Εθνική Αρχή, η Εθνική Επιτροπή, να κάνει τη δική της έκθεση, να σημειώσει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε έτσι μια γραπτή έκθεση, την οποία έστειλε στην Επιτροπή του Συμφώνου για τα Οικονομικά και Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και έκανε και μια αντίστοιχη παρέμβαση στο UPR. Επιπλέον, και όχι η Επιτροπή και όλες οι Επιτροπές άλλωστε, δεν αρκούνται απλώς σε μια τέτοια έγγραφη παρέμβαση, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής και να συζητήσουν με κάθε μία από αυτές τις επιτροπές, ανταλλάσσοντας απόψεις, απαντώντας ερωτήματα, διευκρινίζοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό το κάναμε και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Επιτροπή κατά των Φυλετικών Διακρίσεων. Η παρέμβαση αυτή είχε δύο φάσεις, αν θέλετε, και αυτό είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τις ίδιες τις συμβατικές διατάξεις. Η πρώτη είναι μια συζήτηση ενώπιον της Συνολικής Επιτροπής, ενώπιον της Ολομελίας της Επιτροπής, όπου η Εθνική Αρχή ακούει ερωτήματα και απαντά στα ερωτήματα αυτά. Ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα είναι λίγο πιο εύκολα, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολα, ενίοτε είναι κάποια λίγο πιο δεικτικά. Η προσπάθεια που γίνεται σε αυτή την φάση είναι μια προσπάθεια διευκρίνησης της πραγματικότητας. Δεν προσπαθεί κανείς ούτε να εκθέσει το κράτος, ούτε να το προστατεύσει. Προσπαθεί όμως να διακριβώσει μια μέση γραμμή, μια ευθεία οδό, να κατασταλάξει στο τι πραγματικά συμβαίνει σε μια χώρα, όχι μόνο σε επίπεδο χαρτιού, στο επίπεδο του νόμου, αλλά και στο επίπεδο της πραγματικότητας στο πεδίο. Η δεύτερη φάση αυτής της διαδικασίας είναι μια διαδικασία encrypto. Εγκρυπτώ, αλλά όχι εν παραβίστω, με την έννοια ότι δίνεται η ευκαιρία στις Εθνικές Επιτροπές να έχουν μια κατηδίαν συζήτηση με όσα μέλη των Επιτροπών το επιθυμούν. Όχι πλέον ενώπιον κοινού, όχι ενώπιον της Ολομελίας, μια συζήτηση η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να είναι περισσότερο ανοιχτή και περισσότερο ειλικρινής. Καμιά φορά ρωτάει κανείς εκεί πράγματα που δεν είναι πολιτικό σοφά να ερωτηθούν και καμιά φορά απαντάει κανείς πράγματα που ενδεχομένως να μην μπορούσε να απαντήσει σε μια ανοιχτή διαδικασία. Χαρακτηριστικό όμως της κουβέντας αυτής είναι η απόλυτη ειλικρίνεια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και βεβαίως και πάλι θα τονίσω αυτό που ήδη ανέφερε η καθηγήτρια κυρία Δίπλα, ότι εδώ δεν πρόκειται πια για μία σχέση ανακριτού και ανακρινωμένου, αλλά πρόκειται για μία σχέση συνεργασίας. Εντόπισε μου πού είναι το πρόβλημα για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και αυτό νομίζω είναι μία σχέση που καταλήγει σε μία κατάσταση win-win, είναι και οι δύο νικητές και επομένως πρέπει να ενταθεί. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά ευτυχής να μετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία, σε τέτοιες διαδικασίες, διότι είχαμε τις τέσσερις διαδικασίες την προηγουμένη διετία, έρχονται ήδη
αντίστοιχες διαδικασίες της ΕΝΤΑΟ στην Επιτροπή για την απαγόρευση των διακρίσεων κατά των γυναικών και αργότερα στην Επιτροπή για την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Θα έχουμε λοιπόν ένα ευρύτατο τέτοιο πεδίο δραστηριότητας. Η παρουσία πάντως των Εθνικών Επιτροπών δεν φτάνει μόνο, δεν αρκείται μόνο στην συμμετοχή της σε μια διαδικασία ελέγχου λίγο ως πολύ τυπική. Συμμετέχουμε επίσης πάρα πολύ ενεργά και στις παράλληλες διαδικασίες, στις ανεξάρτητες διαδικασίες, τόσο στο πλαίσιο του ΟΗΕ, όσο και στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς να μιλάμε, να υποδεχόμαστε, να συνδιαλεγόμαστε με τους ειδικούς απεσταλμένους, με τους επιτρόπους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τους ραπορτέρ, με όλες αυτές τις ειδικές διαδικασίες, με οποιαδήποτε ιδιότητα και όνομα έρχονται. Και πάλι το σημείο αιχμής είναι όχι μία σχέση ερωτώντος και ερωτωμένου, αλλά μία σχέση συνεργασίας, όπου το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο εσωτερικό της χώρας και, και στο εξωτερικό, με την έννοια της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των υποχρεώσεων της χώρας από τις διεθνείς συμβατικές ρυθμίσεις. Η Εθνική Επιτροπή όμως, όπως όλες οι Εθνικές Επιτροπές, δεν αρκείται μόνο σε ένα ρόλο ελέγχου ή συνεργάτη στον έλεγχο, αν θέλετε. Συμμετέχει απολύτως ενεργά και στην παραγωγή πολιτικής. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να είναι παρούσα και να συνεισφέρει στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται συγκεκριμένα πράγματα. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετέχει σε πλήθος συναθρήσεων, σε πλατφόρμες συνεργασίας, ιδίως στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά όχι μόνο, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε πολύ ευτυχείς, ήδη το περασμένο καλοκαίρι είχαμε στην Αθήνα μια πολύ σημαντική πλατφόρμα για τα δικαιώματα των Ρωμά. Μας εδόθη λοιπόν η ευκαιρία να φτιάξουμε τις πολιτικές, όχι απλώς να δεχτούμε πολιτικές, αλλά να συνεισφέρουμε στη δημιουργία των πολιτικών αυτών. Ταυτοχρόνως όμως, να έχουμε και ένα ρόλο ενίσχυσης, προώθησης συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτό γίνεται όχι μόνο μέσα στα διεθνή όργανα, αλλά και με την οδό των συναθρήσεων των Εθνικών Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τόσο το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Όργανο, το ΕΝΡΗ, όσο και το Διεθνές Συντονιστικό Όργανο, συνεργάζονται πάρα πολύ στενά με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο ΕΝΡΗ είμαστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για την πρώτη περίοδο λειτουργίας της συμπροεδρεύουμε στην ομάδα εργασίας για το άσυλο και τη μετανάστευση. Όπου, ακριβώς όπως ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Παπαδόπουλος, προσπαθούμε να φτιάξουμε πολιτικές, να συντονίσουμε το σύστημα, έτσι όπως μετακινείται πλέον από πολιτικές υποδοχής σε πολιτικές ένταξης. Στην ομάδα αυτή, και απλώς θα αναφερθώ για πάρα πολύ λίγο σε αυτό, η αρχική σκέψη ήταν ότι η Ελλάδα έχει έναν ρόλο ως χώρα υποδοχής, ενώ ο συμπρόεδρος, η Εθνική Επιτροπή της Ολλανδίας, είχε έναν ρόλο, αν θέλετε, της χώρας τελικής καταφυγής. Έχει πάψει να ισχύει αυτό, διότι τα δεδομένα στο πεδίο είναι τέτοια, ώστε και από την Ελλάδα απαιτείται ένταξη. Δεν είναι πια απλώς ένα σημείο εισόδου στο σύστημα. Είναι, απαιτεί και συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πού θέλω μια φράση ακόμα, κύριε Πρόεδρε, και καταλήγω. Για να μπορέσει η Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συνεχίσει αυτή τη δουλειά, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά, ένας ρόλος κέριος για τη συνολική αντιμετώπιση του ελέγχου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να αξιολογηθεί και να επαναπροσδιοριστεί η θέση της από τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ. Βρισκόμαστε ήδη σε μια διαδικασία επαναδιαπίστευσης. Είμαστε ήδη τα τελευταία 2 χρόνια σε αυτό.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ζητήθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μία σειρά τροποποιήσεων έτσι ώστε και το ελληνικό καθεστώς, νομοθετικό καθεστώς να συναρμόζεται, να προσαρμόζεται, να τροποποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών, που είναι οι ίδιες απαιτήσεις για όλες τις εθνικές αρχές. Έχουμε κάνει το 95% της δουλειάς τα τελευταία 2 χρόνια. Είμαστε στην τελική ευθεία. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μέσα στον Μάρτιο, τον επόμενο μήνα, με άλλα λόγια. Χρειαζόμαστε βοήθεια για αυτή την τελική, το τελικό βήμα, και χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, γιατί ξέρετε ότι στηριζόμαστε στη βοήθειά σας. Θα ήταν κρίμα πραγματικά αν η Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στερείτο το δικαίωμα να μιλήσει στα φόρα αυτά, να παρασταθεί, να συνεργαστεί, να βάλει το λιθαράκι της για την συνεχή και αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ.